ζήσει, είδε, δεν ανεβηγεί. Πώς νιώθετε και τι βλέπετε για φέτος? Δυστυχώς πέρσι αποτύχαμε. Δεν πετύχαμε το στόχο μας. Φέτος τα ψέματα τελειώσανε, δεν έχουμε άλλες επιλογές. Στόχος είναι ένας. Το κλίμα από ό,τι φαίνεται με τα καινούργια παιδιά είναι καλό. Θα προσπαθήσουμε να δέσουμε πιο πολύ μεταξύ μας όσο περνάει ο χρόνος. Και ελπίζω να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Πώς νιώθεις προσωπικά? Προσωπικά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το περσινό, να ξεχάσουμε όλα και να δώσουμε βάση περισσότερο να είμαστε πιο πολύ συγκεντρωμένοι φέτος όλοι μαζί, ο ένας για τον άλλον και να πετύχουμε το στόχο μας, γιατί όπως είπα και πριν δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νιώθετε εσείς οι πιο παλιοί τώρα στην ομάδα περισσότερη ευθύνη, περισσότερο βάρος λόγω της περσινής αποτυχίας? Σίγουρα, τα παιδιά που ήρθαν φέτος δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Τα περισσότερα είναι και από ομάδες που πρωταγωνίσαν στη Β' Εθνική. Δεν ξέρουν το πρόβλημα το δικό μας. Προσπαθούμε να μην το περάσουμε, να έρθουμε και να μπούμε εμείς στη ψυχολογία τη δικιά τους. Όπως πήγαν αυτοί πέρσι να πάμε όλοι μαζί φέτος. Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά είναι καλά και πιστεύω ότι θα πάμε και πολύ καλά φέτος. Τι είναι το καινούριο που θα δούμε, τι διαφορετικά στοιχεία θα έχει ο Άρης φέτος στο παιχνίδι, το πιστεύεις? Πιστεύω ότι σίγουρα θα παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο αυτό χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα. Και όχι να περιμένουμε τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο. Κόστησε αυτό πέρσι, πιστεύεις? Σίγουρα κόστησε. Αφού δεν πετύχαμε το στόχο μας, ό,τι και να πούμε είναι ψέματα. Αποτύχαμε και τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και πάλι όμως θα συναντήσετε κλειστές άμυνες, ταμπουρωμένες ομάδες, ειδικά στο Βικελίδης, θα πρέπει να βρείτε τρόπο να ξεκλειδώνετε αυτές τις άμυνες. Σίγουρα, αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Στην προπόνηση αυτό δουλεύουμε, γιατί ξέρουμε ότι περισσότερες ομάδες θα έρχονται και θα κλείνονται πίσω. Οπότε δουλεύουμε καθημερινά να προσπαθούμε να σπάσουμε τις κλειστές άμυνες. Και πιστεύω με τους παίκτες που έχουμε πάρει και με το ρόστερ που έμεινε και από πέρσι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε φέτος καλύτερα.